κατάσταση βελτιώνεται από τις αρχές του Ιούλιου, όπως ήταν και αναμενόμενο εξάλλου και το είχαμε συζητήσει και μαζί σε προηγούμενες εκπομπές. Αυτό όμως υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι η Γερμανία έχει βγάλει την Ελλάδα από τις χώρες υψηλού κινδύνου, κάτι που σημαίνει ότι είναι ένα θετικό, μια θετική κίνηση και ένα θετικό μήνυμα προς τους Γερμανούς επισκέπτες. Από την άλλη, το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση πλέον θα αποδέχεται επισκέπτες να έρχονται στη χώρα μας και με rapid test και όχι με PCR, μειώνει το κόστος ταξιδιών από τους ξένους επισκέπτες, κάτι το οποίο μας καθιστά πιο ανταγωνιστικούς. Και γενικότερα αυτές όλες είναι θετικές εξελίξεις. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε όμως να παραγνωρίσουμε τα προβλήματα τα οποία παραμένουν, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η Αγγλία, στην οποία το πράγμα είναι πάρα πολύ σύνθετο και πολύ μπλεγμένο. Φανταστείτε ότι ο ΑΠΤΑ, ο σύνδεσμος Anglo Tour Operator, τα αεροδρόμια, οι αεροπορικές εταιρείες ετοιμάζονται να κάνουν νομικές κινήσεις κατά της αγγλικής κυβέρνησης για τους περιορισμούς αυτούς. Και πραγματικά δεν ξέρουμε αυτή η τάση που υπάρχει από τη Βρετανία να κρατήσει τον κόσμο εκτός συνόρων, πώς θα αποτυπωθεί σε ταξιδιωτικές οδηγίες και πρακτικά πότε θα ταξιδέψει ο κόσμος. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα δούμε σοβαρή κινητικότητα από Αγγλία πριν από τα μέσα με τέλη Αυγούστου, αλλά εύχομαι να κάνω λάθος. Το ίδιο πράγμα ισχύει και με τη Σκανδιναβία, που υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διστακτικότητα όσον αφορά τα ταξίδια, και έχουμε μετά και το μεγάλο πρόβλημα της Ρωσίας, η οποία φαίνεται να παραμένει μπλοκαρισμένη λόγω περίεργων προβλημάτων που υπάρχουν με τις αεροπορικές εταιρείες, τα σχέδια πτήσεων κτλ. Κάτι το οποίο κρατάει τους Ρώσους μακριά. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν βλέπουμε ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα είναι σαφώς βελτιωμένοι σε σχέση με τον Μάη και τον Ιούνιο. Σε καμία περίπτωση δεν θα φτάσουμε στα επίπεδα του 20, τονίζω, όχι του 19. Σίγουρα θα υπολείπονται πολλές κρατήσεις από το 20, λόγω ελλείψεως προκρατήσεων και λόγω μεγάλων αγορών οι οποίες παραμένουν ανενεργές. Σίγουρα όμως είναι μια βελτιωμένη κατάσταση και σίγουρα είναι μια κατάσταση η οποία μας δίνει μια ανάσα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάμε παραπέρα και το μεγάλο στοίχημα είναι να ολοκληρωθεί ομαλά η σεζόν. Ναι, αλλά βάζετε στο τραπέζι και τους οικονομικούς εσωτερικούς λόγους σε κάθε χώρα μαζί με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, λέγοντας ότι ναι μεν υγειονομικά πρωτόκολλα από τη μία, αλλά και από την άλλη αυτό το πολύ μεγάλο θέμα είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν, ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, γιατί κατά ψέματα αυτό το 18μηνο που πέρασε δεν έπληξε μόνο εμάς, έπληξε όλες τις χώρες, αλλά άρα θέλουν να ενισχυθεί και ο εσωτερικός τους τουρισμός και κάτι θα πρέπει να βρεθεί και να γίνει ώστε κάποιοι να μείνουν στις χώρες τους, κύριε Βαμιαδάκη. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Οι χώρες προβληματίζονται όσον αφορά ταξίδια στο εξωτερικό για δύο λόγους. Υπάρχει μια βεβαιότητα στο τι θα φέρουν πίσω οι ταξιδιώτες, το οποίο σαφώς βελτιώνεται η εικόνα της Ελλάδος καθημερινά, η οποία δεν ήταν η καλύτερη πριν από μερικές εβδομάδες, σαφώς βελτιώνεται με τους εμβολιασμούς και με την πτώση των κρουσμάτων. Δεν πάβει όμως να υπάρχει ένας προβληματισμός αυτό. Και το άλλο είναι ότι σίγουρα όλοι θέλουν να υποστηρίξουν τα τοπικά τους θέρετρα. Φανταστείτε ο Μπόρις Τζόνσον, μέχρι που έκανε προσωπική καμπάνια και προσωπική βόλτα στα βρετανικά θέρετρα για να τα διαφημίσει, τέλος πάντων, ότι είναι ο ιδανικός τόπος διακοπών. Το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία, το ίδιο συμβαίνει και στην Ιταλία. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είδαμε και πέρσι και το οποίο ενδεχομένως θα δούμε και τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε και η Ελλάδα σε έναν βαθμό να καλύψει αυτό το κενό με το δικό της εσωτερικό τουρισμό, όπως αναφέρατε προηγουμένως, καθότι υπάρχουν πάρα πολύ καλές προσφορές, πολύ ανταγωνιστικές προσφορές από τα ελληνικά ξενοδοχεία, τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν και οι Έλληνες. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές τιμές από αεροπορικές εταιρείες. Άρα, σίγουρα οι Έλληνες, όταν θα αρχίσουν να ταξιδεύουν και εφόσον τους επιτρέπει η οικονομική τους κατάσταση, γιατί αυτό είναι πάλι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Σαφέστατα. Το πόσο έχει πλήξει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό η όλη κατάσταση αυτή. Άρα, πλέον και οι Έλληνες, με την βελτίωση αυτή των τιμών και της ανταγωνιστικότητας και με τη διαθεσιμότητα η οποία υπάρχει και δεν υπήρχε παλιότερα, ενδεχομένως να μπορέσουν να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος του αυτού κενού.